μπορούμε τώρα, μαζί με τον Γκιζό, να περάσουμε στην εξέταση των πραγματικών μέσων κυβέρνησης. Να αναλύσουμε δηλαδή την εξουσία στην εσωτερική και αναγκαία τη σχέση με την κοινωνία. Στην προοπτική αυτή, η δράση της εξουσίας είναι διπλή. Αφενός, πρέπει να διαπραγματευτεί με αυτή τη γενική μάζα των πολιτών, την οποία δεν βλέπει καθόλου, δεν συναντά καθόλου, αλλά οι οποίοι πολίτες την υφίστανται, την αισθάνονται και την κρίνουν. Αφετέρου, έχει να διαπραγματευτεί με άτομα τα οποία, με αυτήν ή την άλλη αιτία, την πλησιάζουν και βρίσκονται μαζί της σε θέση προσωπική και άμεση, είτε γιατί την υπηρετούν με τις λειτουργίες τους, είτε γιατί η ίδια η εξουσία αισθάνεται την ανάγκη να χρησιμοποιήσει την επίδρασή τους. Η διπλή αυτή δράση πάνω στις μάζες και δράση μέσω των ατόμων ονομάζεται για τον Γκιζό απλούστατα κυβέρνηση. Δύο λοιπόν είναι τα μέρη που απαρτίζουν την κυβέρνηση και η εξουσία συνήθως τίνει να παραμελεί το ένα από αυτά. Αδύναμη ή βιαστική, φροντίζει μόνο τη διαπραγμάτευση με τα άτομα και ξεχνά ότι υπάρχει ένας λαός. Και ο Γκιζό επισημαίνει, αυτό είναι το μοιραίο λάθος της εξουσίας, γιατί πρέπει μέσα στις μάζες, στον ίδιο το λαό, να αντλήσει τη βασική της δύναμη, τα πρώτα μέσα της κυβέρνησης. Και για να πείσει ότι έχει δίκιο, ο Γκιζό διαλέγει ένα παράδειγμα από την πολύ πρόσφατη ιστορία της Επανάστασης. Από το 95, το 1795, ως το 1799, το Διευθυντήριο, λέει ο Γκιζό, δοκιμάζεται να κυβερνήσει τη Γαλλία. Όπως είναι γνωστό, το Διευθυντήριο κατέρευσε και μία από τις αιτίες, η, έτσι όπως τουλάχιστον διαβάζει ο ιστορικός στην ιστορία, είναι ακριβώς αυτή η κυβέρνηση. Είναι ακριβώς το ότι η κυβέρνηση τότε αφιερώθηκε στα ατομικά συμφέροντα, παραμελώντας τα συμφέροντα του έθνους. Άλλους τους χάιδευε, άλλους τους απειλούσε. Αναζητούσε συνένοχους στο παρελθόν, συμμάχους στο παρόν, προστάτες στο μέλλον. Δεν είναι τυχαίο που η κυβέρνηση έπεσε μέσα στην περιφρόνηση και την εγκατάλειψη από τη Γαλλία, την οποία δεν είχε φροντίσει ποτέ. Αμέσως μετά, βεβαίως, ήρθε ο Ναπολέον. Στην αρχή, χωρίς να παραμελήσει τα άτομα, ασχολήθηκε κυρίως με τις μάζες, ικανοποιώντας πολλά από τα αιτήματά τους. Η τακτική ήταν αποτελεσματική, γιατί του επέτρεψε να επιβληθεί ταυτοχρόνως στους βασιλόφρονες και τους Ιακωβίνους. Παρά τα αυτά, ο Ναπολέον έπεσε κι αυτός. Η πτώση του προκλήθηκε ακριβώς γιατί ξέχασε τη Γαλλία, γιατί έχασε από τα μάτια του τις μάζες, γιατί δεν αντλούσε πια τα μέσα της κυβέρνησης από τα δημόσια συναισθήματα και τα δημόσια συμφέροντα. Το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστο για τον Γκιζό. Το κοινό, το έθνος, η χώρα, εκεί είναι η δύναμη. Εκεί μπορεί να την πάρει κανείς. Η διαπραγμάτευση με τις μάζες είναι το μεγάλο ελαττήριο της εξουσίας. Ύστερα έρχεται η τέχνη της διαπραγμάτευσης με τα άτομα, τέχνη αναγκαία, αλλά η οποία από μόνη της έχει μικρή αξία και παράγει λίγα αποτελέσματα. Είναι χρήσιμο να καθυστερήσουμε για μια στιγμή στις πρωτοφανείς, με την ετυμολογική σημασία του όρου, εκφράσεις του Γκιζό, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, μόνο τυχαίες δεν είναι. Η γενική μάζα των πολιτών, μάζες, λαός, άτομα, αλλά ακόμη το κοινό, το έθνος,
η χώρα δηλώνουν όλες την αμηχανία μπροστά στην καινούργια πραγματικότητα που είναι η κοινωνία της Επανάστασης, χωρίς για την ώρα καμιά αξιολογική κρίση να τις διακρίνει μεταξύ τους. Οι όροι στην προκειμένη περίπτωση δεν μοιάζουν εξειδικευμένοι και φαίνεται να σημαδεύουν όλη την ίδια πραγματικότητα που βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τα άτομα. Ο κόσμος και ο μεγάλος αριθμός αφενός, τα άτομα όχι ως σύνολο αλλά το καθένα ξεχωριστά αφετέρου, αυτά είναι ταυτοχρόνως τα μέσα και τα εμπόδια που συναντά κάθε κυβέρνηση στην άσκηση της εξουσίας. Μεθοδικός, ο Γκιζό εξετάζει το κάθε μέσο ξεχωριστά, ξεκινώντας από τις μάζες, και αυτή είναι η ανάλυση που μας ενδιαφέρει εδώ περισσότερο. Το κεντρικό του ερώτημα είναι το ακόλουθο. Πώς μπορεί να κυβερνηθούν οι μάζες? Η απάντησή του είναι σαφής. Κάθε λαός, κάθε κόμμα γενικά έχει απόψεις ή, ακόμα, κυρίαρχες προκαταλήψεις, συμφέροντα που το κατευθύνουν, πάθη που σιγοβράζουν στα σπλάχνα του. Αυτές είναι οι λαβές που προσφέρει στην κυβέρνηση, από τις οποίες μπορεί να το πιάσει κανείς αφού πρώτα τις εντοπίσει. Ποιες είναι σήμερα στη Γαλλία της Επανάστασης οι κυρίαρχες απόψεις, τα γενικά συμφέροντα, τα δημόσια πάθη? Πώς διαπλέκονται μεταξύ τους ώστε να υφάνουν αυτό το σύνολο που είναι η κοινωνία? Οι ιδέες που κυριαρχούν και που έχουν διαχυθεί στη νέα γαλλική κοινωνία και τις οποίες η γαλλική εξουσία τρέμει όταν τις ονομάζει θεωρίες, είναι τρεις και συνιστούν για μια μεγάλη τάξη ανθρώπων ένα είδος λαϊκού κρεντό, ένα είδος λαϊκού πιστεύω. Πρώτον, η λαϊκή κυριαρχία. Δεύτερον, καμιά αριστοκρατία, κανένα προνόμιο, καμιά νόμιμη και σταθερή ταξινόμηση της κοινωνίας. Και τρίτον, η κυβέρνηση είναι ένας υπηρέτης που πρέπει να τον προσλάβεις υπό δύο όρους, ότι θα ενεργεί λίγο και θα είναι ταπεινός. Ο Γκιζό γνωρίζει πολύ καλά και το αναφέρει ότι η διεξοδική συζήτηση των σημείων αυτών έχει απασχολήσει από τότε που υπάρχει ιστορία τον άνθρωπο και τον κόσμο. Συνεπώς, θα περιορίσει, και το κάνει, τις φιλοδοξίες του μόνο στο πρόβλημα της λαϊκής κυριαρχίας. Αν συγκρατήσουμε τα κεντρικά σημεία της ανάλυσης, όχι μόνο του Γκιζό, αλλά και όλων των ομοειδεατών του, αυτό που τους ανησυχεί είναι η λαϊκή κυριαρχία, την οποία θεωρούν υπεύθυνη για όλες τις ακρότητες κατά την περίοδο της Επανάστασης. Ακόμη, αυτό που τους τρομάζει είναι η εισβολή του μεγάλου αριθμού όχι μόνο στη ζωή της κοινωνίας, αλλά και στην άσκηση της πολιτικής. Και ο μεγάλος αριθμός είναι ακριβώς ο λαός. Ως αριθμός, ο λαός είναι για αυτούς πάντα βάρβαρη δύναμη και το μόνο που φαίνεται να έχει στο νου του είναι η καταστροφή. Κέριος θεωρητικός τους αντίπαλος, όπως μπορούμε να το φανταστούμε εύκολα, είναι ο Ρουσό και το κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτό που θα επιχειρήσουν είναι, κατά συνέπεια, να σκεφτούν και να ορίσουν τον κοινωνικό δεσμό, χωρίς την έννοια του κοινωνικού συμβολέου. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αρνούνται να αντιμετωπίσουν σε όλο τους το εύρος τα προβλήματα που θέτει η μετεπαναστατική κοινωνία. Απλούστερα και ίσως περιεκτικότερα, πώς παραμένει κανείς πιστός στα θεμελιώδη αποτελέσματα της Επανάστασης χωρίς να είναι επαναστάτης? Πώς συμφωνεί κανείς με τη μεγάλη αλλαγή που συντελέστηκε στη διάταξη της κοινωνίας, απορρίπτοντας το μικρόβιο της αναρχίας που εμπεριέχει ακριβώς η κοινωνία που προέκυψε από την Επανάσταση? Τα προβλήματα αυτά θα κυριαρχήσουν σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Θα προχωρήσουν,
θα φτάσουν και στον 20ο. Για να δούμε επίσης τι συμβαίνει και στις μέρες μας, όπου η διατύπωσή τους δεν έχει αλλάξει και τόσο. Θα προχωρήσουν τα προβλήματα αυτά. Θα κυριαρχήσουν τον 19ο αιώνα με πρωταγωνιστή τη συγκεχημένη, ασαφή, ενίοτε μυθική, αλλά εμπειρικά υπαρκτή δύναμη που είναι ο λαός. Αυτός, όπως το υπενήχθηκα προηγουμένως, αυτός ο Ιαννός, ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Ταυτοχρόνως, και εδώ είναι η δυσκολία, η πηγή της νομιμότητας, αλλά και η αιτία της ανομίας. Κεφάλαιο Βίκτορ Ουγκό. Τελειώνοντας, θα κλείσω με ένα μικρό κείμενο του Ουγκό. Ο Ουγκό, λοιπόν, γράφει. Το καλύτερο σύμβολο του λαού είναι το καλντερίμπι. Το πατάς, ώσπου να σου έρθει στο κεφάλι. Υπάρχει μία άλλη εικόνα, η οποία παίζει κυρίαρχο ρόλο όχι μόνο στη λογοτεχνία του 19ου αιώνα, αλλά και στα θεωρητικά κείμενα. Είναι η εικόνα της θάλασσας. Ήδη πριν από τον Ουγκό, ο οποίος κάνει χρήση αυτής της εικόνας στους άθλιους κυρίως, σύντεχος, υπάρχει ο Ευγένιος Σύη με τα μυστήρια των Παρισίων. Έχει ασχοληθεί με αυτόν ο Μάρξ, χωρίς νομίζω να τον καταλάβει, που χρησιμοποιεί την εικόνα της θάλασσας για να περιγράψει τον λαό ως πλήθος, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά φαίνεται την ευρηματική έκφραση «υδάτινη σκόνη» για το κύμα όταν καταλαγιάζει στην επιφάνεια της θάλασσας. Αυτός είναι ο λαός, είναι σκόνη υδάτινη. «Ακούστε», γράφει ο Σύη, «το υπόκοφο και μελαγχολικό μουρμουριτό του ωκεανού. Θα έλεγε κανείς ότι ο συγκεχημένος θόρυβος μιας μεγάλης πόλης που ξυπνάει, αυτό είναι αυτός ο θόρυβος. Κοιτάξτε πως τα κύματα ανυψώνονται με απλωτά διαστήματα μεταξύ τους και ξετυλίγουν με ηρεμία τους τεράστιους κρίκους τους, που και που ένας άσπρος αφρός ξεπηδάει από την κορυφή δύο κυμάτων που συναντιούνται. Σκουντάει το ένα το άλλο, ανυψώνονται μαζί και ξαναπέφτουν σαν υδάτινη σκόνη». Αυτή την έκφραση θα τη σημειώσει ο Ουγκό και θα τη χρησιμοποιήσει. Αλλά θα τη χρησιμοποιήσει με ένα περίεργο τρόπο για να δείξει για πρώτη φορά, κατά τη γνώμη μου, έτσι έντονα τουλάχιστον, ότι ο καθένας μας είναι ένας κόκκος σκόνης, αλλά αυτός ο κόκκος σκόνης είναι ένας ολόκληρος κόσμος. «Πολλοί άνθρωποι έχουν», γράφει ο Ουγκό, «έτσι ένα μυστικό τέρας, ένα κακό που τρέφουν, ένα δράκο που τους τρώει, μια απελπισία που κατοικεί τη νύχτα τους. Ένας άνθρωπος μοιάζει στους άλλους. Πάει, έρχεται, δεν γνωρίζουμε ότι έχει μέσα του ένα τρομακτικό παράσιτο πόνο με χίλια δόντια που ζει στον δυστυχισμένο και τον πεθαίνει. Δεν γνωρίζουμε ότι έχει μέσα του ένα γκρεμό. Είναι στάσιμος αλλά βαθύς. Πού και πού, κάτι που δεν καταλαβαίνουμε, ανεβαίνει και ταράζει την επιφάνεια. Μια μυστηριώδης ρητίδα διπλώνεται, ύστερα εξαφανίζεται, ύστερα εμφανίζεται. Μια φυσαλίδα ανεβαίνει και σπάει. Δεν είναι τίποτα. Είναι τρομακτικό. Είναι η αναπνοή του άγνωστου κτίνους. Ελπίζω ότι η περιγραφή αυτή δεν ανταποκρίνεται εντελώς, αλλά νομίζω ανταποκρίνεται κάπως σε αυτό που πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι από μας, ζουν σήμερα.